Πόσο κράξιμο θα φάγατε στα σχόλια. Ανυπομονώ. What's up everybody, welcome back to my channel. Στα ελληνικά, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα haul. Πιανού άλλου, του Jeffrey, του Star, το haul. Όπως έχετε καταλάβει, έχω μία αιμονή με τον Jeffrey Star, όχι τόσο σαν την περσόνα του, όσο με τα πράγματα που έχει. Πέρα από τα καλλιτικά, έχει και πάρα πολλά αξεσουάρ, πάρα πολλούς καθρέφτες, πάρα πολλά ρούχα. Καλή ώρα! Και γενικά θα πάθει μία αιμονή. Λοιπόν, ακούστε γιατί σας έχω τώρα story time. Αρχικά έχω να σας πω ότι το δέμα... Αχ, είναι και ασύγκωτο! Πάει. Είναι όλο αυτό εδώ πέρα. Το αφήνω όμως προς το παρόν για να σας πω το story time. Λοιπόν, η παραγγελία αυτή έγινε τέλος Νοέμβρη, στο Black Friday. Υποτίθεται τα πήρα στο Black Friday για να πάρω πιο φθηνά κάποια πραγματάκια και για να πάρω τα χριστουγεννιάτικα που έβγαλε ο Jeffree Star. Είχε βγάλει στολίδια, είχε βγάλει κορυφή για το δέντρο και είχε βγάλει και αρκετά ρούχα και κάποια άλλα. Οπότε τότε τα παρήγγειλα όλα αυτά, πέρναγαν οι μέρες, τίποτα. Πέρναγαν, δεν ερχόταν το δέμα. Και εγώ είχα υπολογίσει να το κάνω στο vlog μας αυτό το βίντεο. Είχε φτάσει που λέτε 15 Δεκεμβρίου και του στέλνω μήνυμα και του λέω: παιδιά, θα έρθουνε, λέω, τα πράγματα, τι γίνεται. Μου λένε χίλια συγγνώμη, όπως καταλαβαίνεις, λόγω COVID θα καθυστερήσουν λίγο όλα, αλλά περίμενα από στιγμή-στιγμή θα σου έρθει. Μάλιστα, από στιγμή σε στιγμή θέλω να πω. Τέλος πάντων, περνάγαν οι μέρες, παιδιά, τελειώνουν τα Χριστούγεννα και δεν έχουν έρθει τα πράγματα και του στέλνω μήνυμα και του λέω: παιδιά, λέω συγγνώμη. Τελειώσαν τα Χριστούγεννα, τα περισσότερα πράγματα που έχω πάρει είναι χριστουγεννιάτικα. Τι να τα κάνω, λέω, μετά. Τι να μου πούν κι αυτοί, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι γιατί είναι θέμα μεταφορικής. Δεν μου είπαν τίποτα, μου λένε χίλια συγγνώμη, όπως καταλαβαίνετε όλη η φάση. Μπλα. Εν τέλει, παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, το δέμα έφτασε στην Αθήνα 6 Ιανουαρίου και από τότε μέχρι σήμερα που σας μιλάω, που έχουμε τέλος Ιανουαρίου, δεν είχε έρθει το δέμα. Καθότανε στο τελωνείο. Εγώ είχα ξεχάσει ότι θα περάσει από τελωνείο, διότι αυτά τα πράγματα πήρα από το site του Jeffree Star που έρχονται κατευθείαν από Los Angeles, από Αμερική. Και βλέπω ότι είναι που λέτε στο τελωνείο και παθαίνω ένα σοκ, λέω, όχι τώρα πόσο θα πληρώσω. Και μου έρχεται μήνυμα στο κινητό μετά από πόσες μέρες ότι το δέμα σας έφτασε και έχει εκτελονιστεί. Κατάφερα, το είπα, δόξες. Και πάω, παιδιά, να πάρω το δέμα μου από το ταχυδρομείο και μου λέει είναι 88 ευρώ και 90 λεπτά το τελωνείο. Λέω, πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να ανοίξω το πορτοφόλι μου. Της λέω, μήπως σας κάνουν τα dollars. Δεν της κάναν τα dollars, οπότε της έδωσα 80 ευρώ. Τι να έκανα, παιδιά, η παραγγελία αυτή έχει πάνω από 300 και ευρώ. Οπότε αναγκαστικά τα έδωσα, δεν ήθελα να πείσω. Δεν μπορούσα να πάρω και τα λεφτά μου. Οπότε έτσι έχει η ιστορία μας με αυτό το δέμα. Πέρασε από όλες τις χώρες μέχρι να μου έρθει. Είχε πάει Λονδίνο, είχε πάει Κατάρ, μετά είχε πάει Κύπρο, μετά ήρθε Ελλάδα. Δηλαδή ήμαρτον. Ο Χριστός, η Παναγία. Τέλος πάντων, πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το unboxing. Θα το ακουμπήσω όμως εδώ. Για να τα βγάζουμε one to one. Λοιπόν, το πρώτο που έχει μέσα το κουτί και πήρε είναι αυτό εδώ πέρα το footer που είναι το Unicorn Blood από το κραγιόν που είχε βγάλει το γνωστό και είναι, ξέρετε, αυτό το DI, τα DI τέλος πάντων που είναι σαν ξεβαμένα και έχει εδώ αυτό το χρυσό το logo. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το πήρα σε medium, μου είναι λίγο μικρό μπορώ να πω, αλλά ok. Τα έχω δει, δεν τα έχω ανοίξει όμως, μόνο το footer άνοιξα. Πόσο ροζ, θα πλήξουμε στο ροζ να ξέρετε. Πόσο ροζ χαρτί. Ό,τι πιάνω, εντάξει. Έχουμε και χριστουγεννιάτικα και όχι χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, το πρώτο που έπιασε είναι ένας καθρέφτης. Θα είναι ο τέταρτος καθρέφτης στη συλλογή μου. Και θα μου πεις, ρε Τσέντε, γιατί τόσους καθρέφτες. Δεν είναι λίγο υπερβολή. Θα σου πω όμως ότι τους χρησιμοποιώ. Όχι στο να βάφουμε προφανώς. Τους χρησιμοποιώ όταν κουρεύομαι. Με βολεύουν πάρα πολύ, παιδιά, αλήθεια. Δεν είναι υπέροχος. Και όταν λέω ότι τα κουρεύομαι, δηλαδή για να κοιτάω από πίσω. Καταλάβατε, αυτό εννοώ πίσω με τον άλλο καθρέφτη και κουρεύομαι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίος και έχει και πάρα πολύ μεγάλο καθρέφτη ολοστρόγγυλο. Γιατί ας πούμε το αστέρι, που το έχω το αστέρι. Το αστέρι έχει πολύ πιο μικρό καθρέφτη σε σύγκριση με αυτό, βλέπετε. Οπότε βολεύει ακόμα καλύτερα. Αυτός ο καθρέφτης είναι από τη συλλογή The Blood Money. Συνεχίζω με εδώ, τι έχει εδώ για να δω. Α, τα έχω ξεχάσει αυτά. Δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ έχουμε καλαμάκια μεταλλικά τα οποία τα βγάλε για τα Χριστούγεννα και είναι σε σχήμα candy cane. Δεν είναι τέλειο, δεν είναι τέλειο. Για να τα δούμε τα χρώματα. Βασικά να δω τα χρώματα, τα έχει εδώ πέρα. Αυτά εδώ είναι τα χρώματα, είναι σαν γλυφιτζούρια. Παιδιά, είναι υπέροχα. Είναι πω, είναι υπέροχα. Και γράφουν εδώ πέρα και Jeffree Star. Βλέπετε, εδώ το λέει το Jeffree Star. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
Πω, πω. Όσο έχει μέσα, έχει 2, 4, 6, 8 καλαμάκια και το βουρτσάκι που τα καθαρίζεις. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτά. Όποιος με ξέρει καλά, ξέρει ότι κάνω συλλογή. Και γενικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ lip balm για τα χείλη που σκάνε συνέχεια. Λοιπόν, βρήκα, το ξαναέφερε, με τη συλλογή του με το Shane Dawson, το Diet λέγεται Shane, είναι αυτό το lip balm, για να ανοίξουμε πρώτα αυτό. Και έχει γεύση νομίζω Diet Root Beer, σαν το lip scrub που έχω. Είναι υπέροχο, είναι bullet, είναι σαν σφαίρα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, εντάξει είναι πανέμορφο, για να το ανοίξουμε. Ωπα τι αθ. Εντάξει θα είναι διάφανο, προφανώς, έλα. Ναι, είναι ολοδιάφανο. Πάρα πολύ όμορφο. Για να το μυρίσω να σας πω. Α, δεν μυρίζει πολύ έντονα. Κάτσε να βάλω. Καλό φαίνεται. Και το επόμενο είναι από την Blood Money τη συλλογή που είναι με κάναβι. Έβγαλε lip balm με κάναβι. Κουέν! Παιδιά, τι ωραίο, μεταλλικό, υπέροχο. Βλέπετε τι ωραίο, δεν υπάρχει το packaging του. Δηλαδή, ο τύπος δεν παίζεται. Του Τζέφρι Ιθιά. Α, αυτό είναι πράσινο. Και υποτίθεται τώρα μυρίζει weird. Μυρίζει κάναβι αυτό και καλά. Όχι, δεν μυρίζει σχεδόν τίποτα μπορώ να σου πω. Ας βάλουμε στα πάνω αυτά. Α, είναι ακριβώς τα ίδια. Νομίζω αυτό είναι λίγο πιο ενυδατικό ακόμα. Πιο λαδερό θα έλεγα. Ας τα αφήσουμε στα χυλάκια να δούμε τα έννοια. Και τι θα προκύψει. Η νύχτα θα δείξει. Εδώ πέρα έχουμε μία παλέτα η οποία είναι η οργή παλέτα. Δεν μπορώ να το πω γιατί φοβάμαι γιατί είναι λίγο πρόστιχο. Και δεν θέλω να έχουμε θέμα με το YouTube. Λοιπόν, αυτή η παλέτα την πήρα για μια φίλη μου, για τα γενέθλιά της μαζί με την κολλητή μου. Δεν με αφήνει να την ανοίξω. Με τι συνεχίζουμε, θέλετε ρουχαλάκι. Πάμε σε ρουχαλάκι. Λοιπόν, α, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα μπλουζάκι κοντομάνικο με τα πουκαμισάκια, τα κοντομάνικα. Το οποίο τι γράφει πάνω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το πήρα αυτό. Για να το δω πρώτα εγώ. Love it. Love it. Είμαι εγώ, παιδιά. Είμαι εγώ. Iconic. Γράφει Iconic. Παντού Iconic γράφει, το βλέπετε, το έχει και σε μαύρο. Δεν είναι υπέροχο. Και πίσω έχει το Jeffree Star. Σε τι νούμερο εδώ πέρα, medium λογικά πρέπει να είναι αυτό. Medium είναι και αυτό. Φαίνεται κομπλέ το νουμεράκι. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Αλλά αυτό μ' αρέσει ακόμη πιο πολύ, μπορώ να σας πω. Θέλετε να συνεχίσουμε με κάτι χριστουγεννιάτικο, παρόλο που πέρασαν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, κατάφερα και πήρα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια που έβγαλε. Που είναι για το δέντρο. Καταρχάς δείτε και μόνο το κουτί, παιδιά. Τι να πεις τώρα για το κουτί. Τίποτα να μην πεις. Ότι είναι υπέροχο. Λοιπόν, τα στολίδια αυτά είναι τα μίνι καθρεφτάκια. Δείτε τα. Ωρε, παιδιά. Τι έχει βγάλει ο τύπος. Δείτε, είναι όλα τα μεταλλικά. Λοιπόν, είναι αυτό και το κρεμάς στο δέντρο. Και είναι κανονικό καθρεφτάκι. Δηλαδή, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, π.χ. για να βγάζεις τα φρύδια σου και τέτοια. Δεν είναι υπέροχο. Δεν είναι. Και η θήκη του να τα ξαναβάζεις μέσα. Μέχρι και εδώ που τα κρεμάς, σε αυτό εδώ πέρα λέει Jeffree Star επάνω. Παιδιά, είναι πανέμορφο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να τα βάλουμε στα φετινά vlog μας. Του χρόνου, πρώτα Θεός, θα τα στολίσουμε. Και συνεχίζω με χριστουγεννιάτικο και τα άλλα δύο είναι χριστουγεννιάτικα που έχουν μείνει. Λοιπόν, το επόμενο που και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάφερα και το πήρα, αλλά δεν είμαι χαρούμενος που δεν κατάφερα να το βάλω στο δέντρο μου. Πήρα την κορυφή για το δέντρο του Jeffree Star. Για τα κουτιά που έχει βγάλει είναι υπέροχα, έτσι. Δεν υπάρχουν τα κουτιά του. Χάθηκε να τα κάνει άλλο χρώμα. Ροζ βρήκε. Πολύ ωραίο κουτί. Πάρα πολύ ωραίο. Δείτε εδώ λεπτομέρεια, έτσι. Υπέροχο. Και μόνο για το κουτί αξίζει. Λοιπόν, δείτε το. Το αστε. Ψσσ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 σ
Λοιπόν, αυτή είναι η κορυφή για το δέντρο και έχει πάνω όλο το λόγο του. Βέβαια, πολύ πλαστικούρα. Θα μου πεις όλα αυτά πλαστικά είναι. Το περίμενα λίγο καλύτερο, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι εντυπωσιακό, ε. Δείτε, φανταστείτε τώρα σε δέντρο επάνω αυτό και κάνει και ωραία χρώματα, ωραία αντανάκλαση. Είναι ωραίο, δεν μπορώ να πω. Αλλά το περίμενα λίγο καλύτερο. Εντάξει, τέλος πάντων, γιατί αυτό, ας πούμε, για να καταλάβετε, είχε 40 δολάρια. Του τύπου γύρω στα 36-37 ευρώ. Πόσο κράξιμο θα φάω στα σχόλια, ανυπομονώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ρούχο χριστουγεννιάτικο. Του χρόνου και αυτό θα το βάλω. Δεν βαριέσαι όμως. Πήρα, παιδιά, από τη χριστουγεννιάτικη συλλογή του το pullover που έχει. Καλά, το ύφασμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, τι να σας πω τώρα, την καλύτερη μάρκα να έπαιρνες, δεν θα το βρίσκεις αυτό. Πείτε μου τώρα, δεν είναι υπέροχο αυτό, δεν είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο, το ξέρω. Είναι ό,τι πιο χριστουγεννιάτικο. Κρίμα, κρίμα. Πειράζει να το βάλω τώρα. Δεν φαίνεται τόσο χριστουγεννιάτικο βασικά. Όχι, παιδιά, θα το βάλω. Να με συγχωρεί η Χάρη σας, θα το φορέσω. Ναι,
Παιδιά, αλήθεια σας λέω, το ύφασμά του είναι εκπληκτικό. Και μέχρι και εδώ δείτε η ταμπέλα του. Medium και αυτό. Όλα medium, made in USA. It's a party in the USA. Και τέλος, σας άφησα το καλύτερο. Το οποίο είναι άλλος ένας καθρέφτης. Αλλά αυτός είναι ο αγαπημένος μου καθρέφτης. Τον ήθελα τόσο πολύ. Είναι ο Candy Cane ο καθρέφτης. Δεν θα πω πολλά, απλά τον ανοίγω. Πάμε. Το δω κι εγώ. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Είναι ο πρώτος ματ καθρέφτης που παίρνω. Δεν έχω λόγια. Δεν υπάρχει υφή του. Είναι τέλεια. Τέλεια. Τι να πω τώρα. Είναι υπέροχος. Είναι ο πιο ωραίος καθρέφτης που έχω είναι αυτός. Δεν είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Το ξέρω, έχω πάθει σοκ. Πεθαίνω. Αυτά ήταν όλα και όλα τα πράγματα που πήρα από το Jeffrey Do Star. Τέλος όμως. Βασικά, όχι τέλος. Δεν θα ξαναπάρω από το site του, γιατί δυστυχώς πληρώνει στελωνία. Επειδή είναι από Αμέρικα και αναλόγως βέβαια και πόσα λεφτά θα δώσεις. Αν είναι, ας πούμε, νομίζω κάτω από κάποιο ποσό, δεν πληρώνει στελωνία. Αλλά είναι αναλόγως. Και δυστυχώς στα άλλα τα site, στα retailers, στο Beauty Base, στο Beauty List και σε αυτά δεν τα φέρνει όλα αυτά. Δηλαδή τα Χριστουγεννιάτικα δεν είχε φέρει τίποτα, για να καταλάβει. Το Blood Money τη συλλογή είχε φέρει μόνο την παλέτα. Υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν παιδάκια, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Το ξέρω ότι είναι λίγο πιο συγκεκριμένο για αυτούς που τους αρέσει ο Jeffree Star και αυτό το στυλ. Αυτά από μένα προς το παρόν. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ξέρετε με τι όμως, έτσι. Γεια σας.